Αντιδράσεις προκάλεσε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλα το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουλίου η εισήγηση της διοίκησης για αλλαγή στους όρους της σύμβασης παραχώρησης του Πάρκου Φαλήρου για τη διοργάνωση του δεύτερου Park Food Festival. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, ναι, στην τροποποίηση ψήφισαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, ο Γιώργος Φιλόσογλου, η Ευαγγελία Δρακονάκη, η Μαρία Φραντζεσκάκη και ο Χαράλαμπος Κουφατζής. Ενώ οι υπόλοιποι παριστάμενοι ψήφισαν όχι, θέτοντας ουσιαστικά ερωτήματα για τη διεξαγωγή του Park Food Festival. Ναι, όπως είναι γνωστό, με προηγούμενη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας συνήψε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με ιδιώτη για τη διοργάνωση του Food Festival στο Πάρκο Φαλήρου. Χθες υπήρχε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με το οποίο ζητούσε να τροποποιηθεί ένας όρος του ήδη υπογραφέντος συμφωνητικού και να προσθεθεί ότι ο Δήμος του παραχωρεί το δικαίωμα υπομίσθωσης σε σχέση με το μέρος το οποίο το μισθώνει ο Δήμος. Εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι ως επιμελητήριο από τη στιγμή που τα πρωτοβάθμια όργανά μας, τα σωματεία μας, οι καφεζιθοπόλες, οι εστιατόρες, οι αρτοσγραβλάστες, η Ομοσπονδία ζήτησαν την αρρωγή του επιμελητηρίου. Ο οργανισμός λιμένα όμως βάζοντας τα πράγματα και αξιολογώντας τα σωστά διέθεσε το χώρο μόνο ως δράση ενός festival το οποίο ο σκοπός του θα ήταν η έκθεση προϊόντων και η λειτουργία ενός happening στην ουσία. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη συγκεκριμένη έτσι, αντίδραση που έχει προκύψει μεταξύ των φορέων της αγοράς και του επιχειρηματία που διοργανώνει το φεστιβάλ είναι το επικοινωνιακό κενό που υπάρχει. Ότι ούτε το επιμελητήριο ούτε η αγορά έχει κανένα πρόβλημα με το να γίνονται εκδηλώσεις, δράσεις οι οποίες θα φέρουν κόσμο στην πόλη, στο κέντρο της πόλης της αγοράς. Και το έχουμε αποδείξει και στη Λευκή Νύχτα και στο Κοσμόπολης. Δεν είναι κανείς αντίθετος αυτό όταν γίνεται με τις σωστές και τις νόμιμες διαδικασίες του θεμητού ανταγωνισμού. Θα μπορούσαν εξ αρχής να μπουν σε μια διαδικασία διαφορετική, γιατί όπως έχω δει και μέσω των social media, αντιπαραβάλλουν κάποιες άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις σε άλλους νομούς, σε άλλες πόλεις. Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook προχώρησε ο επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας Action Team Νίκος Βουγιούκας. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω προσωπικά τον κόσμο, γιατί μας έχει δώσει απλόχια τη στήριξή του. Θέλω να σας πω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς. Γιατί στο δέμα της προσπάθειάς μας έχουν υπάρξει πάρα πολλά εμπόδια. Και ο μόνος λόγος που καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε είστε εσείς. Η προσπάθειά σας, τα θετικά σας σχόλια, η θετική ενέργεια που μας στέλνετε. Πραγματικά ευχαριστούμε. Μετά από όλο αυτό που έχει γίνει και μετά την στήριξή σας που πραγματικά είναι περισσότερη από κάθε φορά, υποσχόμαστε ότι ακόμα και λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν το φεστιβάλ θα προσπαθήσουμε να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Γιατί αυτό το φεστιβάλ σηματοδοτεί κάθε νέο και κάθε μεγαλύτερο που θέλει να αλλάξει αυτή την πόλη. Που θέλει αυτή η πόλη να γίνει μια ζωντανή πόλη, μια ανεπτυγμένη πόλη. Ενώ παράλληλα το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουλίου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναρτώντας αφίσες από διάφορες παράλληλες δράσεις που διεξάγονται στην Δράμα, την Ξάνθη, την Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, την Κατερίνη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τη Λαμία και τη Χαλκίδα.